Να σου πω, Νικήτα και Κυριάκο, ότι εδώ τουλάχιστον στο επιτελείο του Ανδρέα Μαυρογιάννη είναι ελάχιστα τα στελέχη που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι υποστηρίζουν την υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρογιάννη. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, βρίσκονται στα κατατόπους εκλογικά κέντρα σε μια ίστατη προσπάθεια να πείσουν ή να προσεγγίσουν ψηφοφόρους οι οποίοι πρόσκυνται προς τον κύριο Ανδρέα Μαυρογιάννη. Πριν μία περιπόρο, όταν ήρθαμε εδώ, ήταν εδώ ο κύριος Σταύρος Μαλάς, δύο φορές υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Σε κάποια φάση έφυγε, εννοείται, λίγο μετά. Σε κάποια φάση ήρθε για περίπου 5 λεπτά και ο κύριος Μάριος Ηλιάδης, και αυτός έφυγε σχεδόν αμέσως, διότι, όπως σου είπα, εδώ δεν υπάρχουν στελέχη και από το επιτελείο ή κομματικά στελέχη του ΑΚΕΛ. Είναι στο φουλ ο κομματικός μηχανισμός του ΑΚΕΛ, όπως ήθιστε παραδοσιακά σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, μέχρι και την τελευταία στιγμή βρίσκονται στα κατατόπους εκλογικά επιτελεία ή προσεγγίζοντας ψηφοφόρους που ανήκουν στον ίδιο πολιτικό χώρο. Βρισκόμαστε λοιπόν στο παραπέντε, όπως είπες, σχεδόν της ψηφοφορίας, και η προσπάθεια είναι ακριβώς να πείσουν τους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες, με δεδομένο πάντοτε ότι, όπως έχει λεχθεί, στις 3, ενώ στο μεσημέρι στις 12 η προσέλευση ήταν αρκετά αυξημένη, περίπου 2%, 1,8% σε σχέση με την προηγούμενη Κυριακή, στις 3 έχει πέσει αυτή η προσέλευση, και γι' αυτό φαίνεται να έχουν πολλή δουλειά τα επιτελεία και όσοι υποστηρίζουν τους δύο υποψηφίους για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Κυριάκο, ο κύριος Μαυρογιάννης είναι εκεί, μας είπες? Όχι, όχι, δεν είναι εδώ. Είναι εδώ κανείς. Πότε αναμένετε να έρθει εκεί? Φαντάζομαι από εκεί θα ακούσει τα εξυπώς. Υπολογίζω λίγο πριν από τις 6 ή την περασμένη Κυριακή, Κυριάκο, ο κύριος Μαυρογιάννης είχε έρθει εδώ ακριβώς την ώρα που έπαιζαν τα exit poll. Ωραία.